Εδώ είμαστε αγαπητοί μου φίλοι, εδώ και ο κύριος Γιάννης Μαστροκούκος και θα έλεγα να αφήσουμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας για λίγο μετά τις γιορτές. Διότι τώρα θέλω να σας πω ότι χθες έκανα τη βόλτα μου εκεί στο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι, κύριε Μαστροκούκο, και στο φεστιβάλ που ξέρετε ότι είναι σε εξέλιξη. Δεν ξέρω αν περάσατε εκεί. Όμορφα είναι. Όμορφα είναι. Ναι. Κάνεις, τώρα μπήκαν οι μιλισσοπαραγωγοί, τώρα μπήκε ο Καλλιτεχνικός Σύλλογος και πολλοί άλλοι. Και κάποιοι ιδιώτες με όμορφα αντικείμενα, οικοτεχνίες κτλ. Δεν προλάβαμε να το δούμε, θα το δούμε αύριο όλο. Αλλά στο τέλος είδα τον κύριο Γιώργο Μαύρο που ήρθε μαζί με τους συνεργάτες του. Και θέλω να πω ότι από τα συφραζόμενά του φάνηκε ότι σαν να κλείνει αυτό το κεφάλαιο στο Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή και ότι δεν θα είναι ξανά τουλάχιστον υποψήφιος δήμαρχος. Τι είπατε? Σας ξάφνιασα. Για μένα αν ακούσετε τη φράση που προσπαθούσαμε έτσι να το απομονώσουμε τώρα για να το ακούσετε κι εσείς, δηλαδή νιώθω ότι κλείνει το κεφάλαιο αυτό, πιθανότατα να είναι υποψήφιος, αλλά σε έναν άλλο βαθμό. Έτσι, αυτό να μην είναι δήμαρχος υποψήφιος. Αυτό είναι είδηση. Είναι είδηση. Κυρία, θέλετε λίγο να το ακούσουμε, αν είμαστε έτοιμοι στο κοντρόλ. Θα με ενδιέφερε. Με τον αγώνα μας, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Είμαστε πάντοτε δίπλα στον κόσμο και στα προβλήματά του. Η προσπάθεια δική μας δεν τελειώνει στις εκλογές. Δεν θα επιδιώξουμε να μας ξαναδούν στις εκλογές. Θα είμαστε κοντά. Δεν θα επιδιώξουμε, είπε, να μας ξαναδούν στις εκλογές. Θα είμαστε κοντά στον κόσμο, είπε. Εγώ έχω την εντύπωση ότι μάλλον θα αλλάξει μετερίζει ο κύριος Γιώργος Μαύρος. Να πάει δηλαδή ως υποψήφιος σε άλλο βαθμό. Βεβαίως, μπορεί είτε να είναι σε τοπική αυτοδιοίκηση, είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ναι. Βέβαια, δεν ξέρω. Δεν σας κρύβω ότι όταν ήταν εκεί στη σύσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας με τον κύριο Γιάννη Παπά για θέματα βέβαια φυσικά παράκτειας αλίας και θεμάτων δικών μας, του τόπου μας και ειδικά της Καλύμνου, λίγο έτσι ένιωσα ένα καμπανάκι. Ότι μήπως ο κύριος Γιώργος Μαύρος επιθυμεί να αφήσει. Μου προξενεί εντύπωση, δηλαδή να κλείσουμε για το 2019 με την είδηση, γιατί αν ισχύει, όντως είναι, είναι είδηση. Να κλείσουμε με την είδηση ότι ο Γιώργος ο Μαύρος δεν θα είναι υποψήφιος ξανά για τα δημοτικά θέματα. Τουλάχιστον έτσι αφήνει να εννοηθεί. Θα δείξει. Δεν θα είναι στις εκλογές. Έτσι, θα δείξει. Το κεφάλαιο αυτό νομίζω κλείνει για τον Γιώργο Μαύρο. Πιθανότατα πια τις επόμενες μέρες να μας πει και κάτι παραπάνω. Άρα λοιπόν για το 2019 τελειώνουμε ότι ο Γιώργος ο Μαύρος δεν θα είναι υποψήφιος ξανά για το Δήμο της Καλύμνου. Έτσι δεν ακούσατε κι εσείς? Ισχύει. Δεν θα είμαι ξανά στις εκλογές. Τι να σας πω. Θα δείξει. Θα δούμε. Ό,τι κι αν είναι, εσείς είχατε χτες την δική σας χριστουγεννιάτικη γιορτή στο σχολείο. Ήταν θαυμάσια. Συγχαρητήρια σε όλους. Και θα έλεγα ότι μόνο πια τώρα ευχές αρμόζουν σε όλο τον κόσμο. Τα θέματα εδώ θα είναι. Ό,τι κι αν αποφασίσει ο καθένας, θα το συζητήσουμε, θα το σχολιάσουμε. Να ακούσουμε τις θερμές σας ευχές. Πριν κλείσω, πραγματικά να σχολιάσω και από τον επαγγελματικό χώρο ότι η χθεσινή εκδήλωση των παιδιών της πρώτης και της δευτέρας τάξης ήταν καταπληκτική. Μου έκανε δε εντύπωση η κοσμοσυρωή. Να φανταστείτε ότι ανοίξαμε την πόρτα στο αίθριο, στο μπαλκόνι και τα παράθυρα για να βλέπουν ο κόσμος από τα παράθυρα. Έτσι. Ήταν κάτι εντυπωσιακό. Θα σας πω λοιπόν ότι και νιώθουμε και όμορφα ως εκπαιδευτικοί, διότι μας δίνεται η ευκαιρία κοντά στα παιδιά να καταλάβουμε κι εμείς τις αλλαγές των θρησκευτικών εορτών, τις εθνικές εορτές, τις αλλαγές των εποχών. Έτσι. Που έχουμε μέσα από τους μαθητές. Και μια από τις πιο σπουδαίες μέρες για μας τους χριστιανούς είναι η μέρα των Χριστουγέννων, η οποία διαθέτει μια ιδιαίτερη μαγεία. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο, να την πούμε περίοδο αναζήτησης των συναισθημάτων μας, με ιδιαίτερο νόημα των Χριστουγέννων, τα Χριστούγεννα περικλείουν πολλά και διάφορα νόηματα. Θα πω μόνο εγώ στις οικογένεια, στους γονείς, στους οικογενειάρχες, ότι είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να μιλήσουμε με τα παιδιά μας. Να το χαρούμε εμείς που θα έχουμε αυτή την προσωπική επαφή, να το χαρούν και τα παιδιά όπου θα τους αφιερώσουμε μοναδικό χρόνο. Και
να τους μιλήσουμε για το νόημα των Χριστουγέννων. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτές τις μέρες το νόημα της φροντίδας, της αλληλεγγύης, το νόημα της προσφοράς του δίνω, είναι στην επικαιρότητα. Γι' αυτό γίνονται και διάφορες πράξεις αγαθοεργίας που ο καθένας μπορεί να δώσει ό,τι μπορεί από το περίσσευμα ή από το υστέρημα ή ακόμα μπορεί να δώσει ένα καλό λόγο αυτό που έχει και να το συγκρίνουμε και με τον χριστιανισμό όπως έκαναν εκείνοι οι φτωχοί μάγοι οι οποίοι έδωσαν στο Χριστό ό,τι μπορούσαν να το δώσουν έστω και μια απλή φάτνη, ένα απλό σπήλαιο. Να πούμε στους μικρούς μας, στα μικρά μας παιδιά για το νόημα της οικογένειας ότι είναι πολύ σημαντικό να πάμε όλοι μαζί στην εκκλησία ως οικογένεια. Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι μαζί ως οικογένεια γύρω από ένα τραπέζι μέσα από όλες τις δυσκολίες τις οποίες βιώνουμε στη ζωή και να το συγκρίνουμε με όλες εκείνες τις δυσκολίες που είχε η οικογένεια της Παναγίας, του Ιωσήφ, του Χριστού, οι οποίοι πέρασαν από διάφορα μέρη και κατέληξαν στη φάτνη των αλόγων, αλλά ως οικογένεια. Να πω λοιπόν σε όλο τον κόσμο να είμαστε ήρεμοι, να είμαστε ειρηνικοί, να είμαστε αλληλέγγυοι, να αγαπάμε την οικογένειά μας, να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας, να αγαπάμε την πατρίδα μας και να την προστατεύουμε, διότι η πατρίδα μας είναι η ίδια μας η ύπαρξη. Και να ευχηθώ χρόνια πολλά, χρόνια καλά, καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Καλές γιορτές, χρόνια πολλά, να χαίρεστε την οικογένειά σας, καλά και ευλογημένα. Εδώ θα είμαστε στο κάθε τι να το συζητάμε, να το σχολιάζουμε. Να μείνετε όμως μαζί μας, γιατί όπως ξεκίνησε αυτό το τελευταίο μέρος που είδαμε το σχετικό βιντεάκι και είδαμε και την δήλωση του κύριου Γιώργου Μαύρου, με πληροφορούν ότι έτσι θα κλείσουμε όλοι μαζί. Γιατί ο κύριος Γιώργος Μαύρος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τότε να τον ακούσω, να διευκρινίσει κύριε και Μαύρο, να ευχηθούμε και όλα. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Πήγατε εκεί στο γυροκομείο? Πήγαμε και στο γυροκομείο. Το θέμα είναι ότι γυροκομείο πήγαμε. Γυροκομείο πήγατε, πήγαμε κλείστο. Γυροκομείο πήγαμε, αλλά εμάς δεν θα μας βγάλετε στη σύνταξη. Γιατί, η φράση σας τελικά την διαψεύδετε? Όχι, ακούστε να δείτε. Δεν υπήρχε καμία τέτοια δήλωση και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η παραπληροφόρηση αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα με μεμονωμένο βίντεο το οποίο κόπηκε σε συγκεκριμένο σημείο. Το νόημα της δήλωσης είναι ξεκάθαρο, ναι. Το οποίο λέει ότι δεν θα μας βλέπει ο κόσμος κάθε φορά μόνο στις εκλογές. Όχι, δεν... έτσι το εκφράσατε, το γιατί εγώ το ζήτησα. Το ένα λεπτάκι, κύριε Μαύρο, εγώ σας ζητώ συγγνώμη, αλλά εγώ έτσι κατάλαβα ότι είπατε χτες το βράδυ. Το καταλάβατε λάθος. Όχι, το τελειώνουμε εδώ, δεν το συζητάμε. Η παράταξη που κάνει και κάνει τόσα πράγματα, μιλάει στη τηλεόραση, ασχολείται με δραστηριότητες, πηγαίνει από εδώ και από εκεί, δεν προβάλλεται στα δημοτικά συμβούλια, γιατί υπάρχουν σκόπιμα παραπληροφοριοδότες της κοινής γνώμης. Δεν εννοείται εμάς βέβαια. Έτσι. Δεν εννοώ εσάς. Και αυτή τη στιγμή εσείς αναφέρετε ότι δεν θα κατέβουμε στις επόμενες εκλογές. Όχι μόνο θα κατέβουμε, αλλά θα κατέβουμε και πολύ πιο δυνατή. Αλλά το αφήνω μέχρι εκεί. Παρακαλώ πολύ. Κύριε Γιώργο Μαύρο, καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Αλλά αν θα ακούσετε κι εσείς, τη δική σας δήλωση, έτσι βγαίνει το νόημα. Ότι δεν θα είμαστε στις εκλογές. Να αφήσετε την εκδήλωση ή να συνεχίσει η συνέντευξη. Θα το δούμε όλο, αλλά θα το δούμε αύριο όλο. Αν υπήρξε μια τέτοια υπόνοια και σας έκανε εκείνη τη στιγμή εντύπωση, γιατί όντως σας προκαλούσε εντύπωση εφόσον υπήρχε κάτι τέτοιο, θα με ρωτούσατε μετά και θα μου λέγατε Γιώργο, δεν θα ξανακατεύετε στις εκλογές. Και αυτά δεν υπήρξε κανένα. Εντάξει, το καταλαβαίνετε ότι πήρα όλους τους συνεργάτες να μιλήσουν και μετά έφυγα. Έτσι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, για να μην το μεγαλοποιούμε. Όχι, καθόλου. Τελειώνουμε εδώ πέρα το θέμα. Να σας πω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ότι η πρόταση που είπαμε χτες σε εσάς στη συνέντευξη ήταν ότι ο κόσμος δεν θα μας βλέπει μόνο κάθε φορά που έχει εκλογές. Θα μας βλέπει κάθε μέρα μπροστά του
σε διάφορες εκδηλώσεις και σε διάφορες δραστηριότητες οι οποίες θα κάνει η παράταξή μας και σταματάμε εκεί. Ωραία. Από εκεί και πέρα... Θα ήθελα όμως, κύριε Μαύρο, εγώ το δέχομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε και το διευκρινίζετε, αλλά θέλω κάποια στιγμούλα να το ξαναδείτε κι εσείς μόνος. Η δήλωση δηλαδή είναι έτσι, που αφήνει να εννοηθεί. Έτσι, να το ξαναδείτε κι εσείς έτσι κάποια στιγμούλα ήρεμα. Ίσως να ήταν η έκφραση να μην ήταν ολοκληρωμένη. Στη ροή της έκφρασης όμως δεν νομίζω να δημιουργεί το κάποιο τέτοιο εντύπωση. Εντάξει, δεν μπορούμε να το βγάζουμε. Το ξεκαθαρίσαμε, μείνετε ήσυχος. Στην τελική, όταν είναι και υπάρχει μια τέτοια υπόνοια, παίρνουμε ένα τηλέφωνο από πριν. Λέει Γιώργο, αυτό έγινε. Υπήρχε αυτό το πράγμα ή δεν το καταλάβαμε ή δεν το είπε εσύ σωστά. Πώς έγινε ακριβώς το πράγμα. Όχι τι πετάμε και την αρπάει ο κύριος Μαστροκούκος δίπλα και αρχίζει και τους μάγους με τα δώρα και κολλά αυτό, βγάζουμε την είδηση του 19 ότι θα κατέβει τις επόμενες εκλογές. Λοιπόν, και ιδίως άμα ξέρει και κάποια πράγματα, ιδίως εκείνος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το ξεκαθαρίζουμε. Καλές γιορτές σε όλους. Έγινε όπως έγινε η παρεξήγηση. Το λύγουμε εδώ πέρα και δεν προχωράμε παρακάτω. Εντάξει. Αλλά προς Θεού την επόμενη φορά να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ωραία, λοιπόν, κύριε Γιώργο Μαύρο, δεν θέλαμε να θίξουμε κανένα. Λίμωνο, είπαμε ότι αν συμβαίνει αυτό, έκανε ένα σχόλιο ο κύριος Μαστροκούκος. Το ακριβώς αντίθετο, μάλιστα. Εντάξει. Και εσείς, γεια σας. Λοιπόν. Το διορθώνει ο κύριος Γιώργος Μαύρος, έτσι. Αλλά όπως είδαμε όλοι και ακούσαμε, έτσι, γιατί εγώ είπαμε σήμερα ότι δεν προλαβαίνουμε να δείξουμε ούτε το παζάρι, ούτε τη γενικότερη εικόνα όλων των φίλων. Είπα όμως ότι ήταν εκεί με 5-6 μέλη της παράταξής του και έγιναν αυτές οι δηλώσεις. Εγώ έφυγα εκείνη την ώρα. Τώρα σήμερα λοιπόν που η εκπομπή ήξερα ότι δεν θα προλάβουμε να το δούμε και με αφορμή που είστε και εσείς εδώ, ήθελα να το απομονώσουμε, να το δούμε. Και μάλιστα είδατε ότι σηκώθηκα, για να ξέρει και ο κόσμος, επειδή είμαστε άνθρωποι εδώ και βάζουμε τις διαφημίσεις μας και έχουμε τόσα πράγματα, πήγα να το ξανά ακούσω. Το ακούσατε κι εσείς, έτσι. Άφηνε αυτή την υπόνοια. Αν βέβαια η φράση του δεν ήταν ολοκληρωμένη, δεν πειράζει. Χαίρομαι που διευκρινίστηκε στην εκπνοή του χρόνου. Λοιπόν, πάλι να είμαστε καλά, καλές γιορτές, και εγώ, με υγεία. Και εγώ έμεινα άφωνος, ναι, γιατί είναι η ροή αυτή τέτοια. Είναι η είδηση της χρονιάς. Ακριβώς, δηλαδή είναι η ροή της εκπομπής τέτοια που ξεκαθαρίστηκε, δεν προλαβαίναμε να κάνουμε κάτι. Ωραία. Όμως ό,τι και λοιπόν, αν είναι, χαίρομαι που ειδοποιήθηκε και ας ήταν στο γυροκομείο με την παράταξή του και που πήρε τηλέφωνο και το εξήγησε ο ίδιος. Να ξαναπούμε λοιπόν τις καλύτερες μας ευχές. Και τις δικές μας. Να πούμε στα παιδιά να βγουν έξω, να πουν τα κάλαντα, να μεταφέρουν δηλαδή εκτός από την παράδοση, εκτός από τη χαρά, εκτός από το χαρτζηλικάκι, είναι ότι όπως μεταφέρουν το μήνυμα της γέννησης του Χριστού, όπως έγινε και με το λαμπερό αστέρι που μετέφερε με το φως του το μήνυμα του Χριστού σε όλους. Έτσι είναι και τα παιδιά ψάλλοντας τα κάλαντα. Και να πούμε ο Άγιος Βασίλης να είναι έτσι χορτάτος και να δώσει δώρα περισσότερα από αυτά που έδωσε το 19, να μας φέρει το 20. Είστε τυχερός που έχετε αυτή την άμεση επαφή με τα παιδιά και πραγματικά τους δίδετε, αλλά παίρνετε και πάρα πολλά. Πολλά. Καλές γιορτές με υγεία. Επίσης, καλές γιορτές. Πάρα πολύ. Αγαπητοί μου φίλοι, αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα στο πρώτο μέρος να ακούσουμε όλα όσα θα μας πει και για τις ημέρες αυτές, το διάστημα που βρίσκεται στην ΔΕΙΑΚ, ο κύριος Μικές Δρύγας, ο πρόεδρος, και φυσικά τις ευχές του. Αμέσως μετά, ο πρώην βουλευτής κύριος Γιώργος Κασάρας θα είναι εδώ μαζί μας. Και βέβαια όλα αυτά εν μέσω και των εορταστικών μας ρεπορτάζ από την αγορά. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, αύριο και πάλι μαζί. Γεια σας.